Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 3η 10 Μαΐου του 2016. Δύσκολες ημέρες περνάμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουν δυσκολότερες. Φοβάμαι όμως ότι θα γίνουν. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με μια προσωπική αναφορά. Ε, μου στείλαν μηνύματα πολλοί φίλοι προχθές, Κυριακή, που ήταν η ημέρα της μητέρας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο λογαριασμό μου, στο Facebook και στο Twitter. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δυστυχώς η μητέρα μου δεν ζει. Έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια. Το 1996. Ήταν ανήμερα της γιορτής μου, του Αγιανιού, στις 7 Ιανουαρίου όταν πέθανε. Έχουν περάσει από τότε πάνω από 20 χρόνια. Όπως και του πατέρα μου, έχουν περάσει πάνω από 30 ήταν το 1983. Κοντεύουν 33 χρόνια. Και οι δύο τους πέθανε σε νέα ηλικία. Ο πατέρας μου 57, η μάνα μου 67 ήταν. Και οι δύο πέθανε από καρκίνο. Με πολύ σκληρή μάχη δώσανε με τον καρκίνο. Πολέμησαν στα παλικάρια και οι δύο τους, και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Αλλά φυσικό ήταν να τη χάσουν αυτή τη μάχη. Δεν νικέται αυτή. Τουλάχιστον αν έχει προχωρήσει ο καρκίνος. Πρέπει να σας πω φίλες και φίλοι ότι εγώ δεν πολύ πιστεύω στις παγκόσμιες μέρες στις μητέρες του πατέρα από εδώ και από εκεί. Πιστεύω ότι όταν έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους τους γονείς μας ειδικά πρέπει να τους δείχνουμε την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας καθημερινά. Όπως όταν δεν τους έχουμε, όταν τους έχουμε χάσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει μέρα που να, μην, που να περάσει και να μην σκεφτώ τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Για μένα, οι γονεί μας αν είναι νεκροί ζουν στο νου και στην καρδιά μας όσο ζούμε κι εμείς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ξέρετε, δημιουργεί και μια παρηγορία το, το γεγονό ότι του έχουμε στο νου μα και στην καρδιά μα, γιατί στου γονεί μα οφείλουμε σχεδόν τα πάντα. Σου οφείλουμε την ίδια μα τη ζωή, έτσι. Και όταν μάλιστα ήταν και σπουδαίοι γονεί όπω ήταν οι δικοί μου, δεν μπορώ να του ξεχάσω ούτε λεπτό. Επίσης, για σας που έχετε την τύχη, όσοι από σας έχετε την τύχη, να έχετε ζωντανούς τους γονείς σας και δύο στη μάνα σας. Να μην ξεχνάτε να τους δείχνετε την αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας κάθε μέρα. Το έχουν ανάγκη. Ιδίως όσο περνάνε τα χρόνια και όσο γίνονται πιο μεγάλοι σε ηλικία. Ξέρετε, επειδή εγώ όπως σας είπα, έχω χάσει τη μάνα μου, έχω χάσει και τον πατέρα μου ακόμη πιο παλιά, θα ήθελα να σας παρακαλούσα Όσοι έχετε τη μάνα σας ζωντανή, μέρες που είναι, θα πάτε να δώσετε μια μεγάλη αγκαλιά και ένα γλυκό φιλί από μένα. Εγώ την έχω χάσει τη μάνα μου, πολλοί άλλοι την έχουν και να αισθάνεστε τυχεροί που την έχετε. Πολύ τυχεροί. Ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, σε αυτή τη δοκιμασία που περνάμε εμείς οι Έλληνες, οι γονεί μα και η αγάπη των γονιών μα, όπω και η αγάπη που εμεί τα παιδιά πρέπει να δείχνουμε στου γονεί μα, στα δικά μα παιδιά σε εμά, είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Η αγαπημένη και ενωμένη οικογένεια, ειδικά σε μια χώρα όπω η Ελλάδα, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η οικογένεια είναι αυτή που σε μεγάλο βαθμό απαλύνει τις δοκιμασίες που υφίσταται ο σημερινός Έλληνας. Και είναι η οικογένεια που στήριξε πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά ή την έχασαν δουλειά που δεν απέξαν ποτέ δουλειά, γιατί χάρη στην οικογένεια, χάρη στη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς, χάρη στον μισθό του πατέρα, η οικογένεια στηρίχθηκε και ζήσε. στην Ελλάδα. Παρά την μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων έξι ετών, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια πριν από έξι ακριβώς χρόνια, αρχές Μαΐου του 2010. Η Ελλάδα είχε χαρακοπήσει πιο πριν. Τότε το συνειδητοποιήσαμε ή αρχίσαμε να το συνειδητοποιούμε και εμείς. Η Ελλάδα δεν βγαίνει από την κρίση. Μην ακούτε αυτά τα οποία σας λέει ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος συνεχίζει να ζει στις αυταπάτες του και συνεχίζει να εξαπατά και εμάς. Και θα έρθω τώρα στο κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Που είναι η χθεσινή απόφαση του Eurogroup. Την οποία προφανώς πάρα πολλοί εξημών δεν την έχουν αντιληφθεί ακόμα. Χθε το βράδυ το Eurogroup αποφάσισε τα χειρότερα για την Ελλάδα. Μου κάνει εντύπωση, αν και δεν θα περίμενα τίποτα καλύτερο, ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσακαλώτος, που υποχώρησε ατάκτος χθε στο Eurogroup, και η κυβέρνηση πανηγυρίζουν για την απόφαση του Eurogroup. Είτε δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμφωνηθεί, είτε δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις αυτών που συμφωνήθηκαν χθε, είτε θέλουν και νομίζουν ότι μπορούν να συνεχίζουν να εξαπατούν τους Έλληνες. Τους λέω ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Οι Έλληνε έχουμε πιαστεί κορόιδα μερικέ φορές. Αυτή η φορά, όμως, μάθαμε από τα λάθη μας. Και ξέρουμε ποιοι μας κοροϊδεύουν και πώς μας κοροϊδεύουν. Άλλη εξαπάτηση, κύριε Τσίπρα, δεν θα δεχθούμε. Χθε το βράδυ, λοιπόν, για να είμαι σαφής. Το Eurogroup αποφάσισε ότι δεν αρκούν τα προαπαιτούμενα που ψηφίστηκαν με τον ασφαλιστικό και τον φορολογικό νόμο προχθές την Κυριακή η μέρα της μητέρας κατά σύμπτωση. Mm. Ότι χρειάζεται να λυθούν μέτρα προαπαιτούμενα ύψους όχι 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα βρεθούν με νέους νόμους που θα έρθουν και θα ψηφιστούν από αυτήν την Βουλή των 153 α, θρασίδηλων τύπων που αποτελούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης, θα υπερψηφιστούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Τα νομοσχέδια αυτά θα αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Όλα τα κόκκινα δάνεια. Όλα. Όλα. Με την εξαίρεση κάποιων ε, κόκκινων δανείων που αφορούν στην πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία κάτω των 140.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν καμία, θα πουληθούν στα ξένα funds Σε εξευτελιστική τιμή, στο 20-30% το πολύ της αξίας τους, και θα έρθουν αυτά τα ξένα funds και θα ζητούν από εσά, από μένα, από όλους που μας που χρωστάμε, να τους δώσουμε το 100% της αξίας του δανείου. Και αν δεν μπορούμε, που προφανώς οι περισσότεροι ξεμών δεν μπορούν, τότε θα κατάσχουν τα σπίτια μας. Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθη οριστικά χθε το βράδυ στο Eurogroup. Οριστικά. Το δεύτερο πράγμα που ελήφθη η απόφαση είναι το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο θα είναι πιο πάνω από το ΤΑΙΠΕΔ και στο οποίο θα μπει όλη η όποια εναπομείνασα δημόσια περιουσία, η οποία και θα πουληθεί αυτό στο οποίο η κυβέρνηση έλεγε ότι τη στεκόταν. Χθες το Eurogroup το συμφώνησε. Χθες το Eurogroup επίσης συμφωνήθηκε να προωθεί άλλος νόμος ο οποίος θα αυξάνει τους έμεσους φόρους. Πέραν από τους άμεσους φόρους που έρχεται καταιγίδα με αυτά που ψηφίστηκαν την περασμένη Κυριακή, θα έρθει και άλλος νέος νόμος, μέσα στις επόμενες ημέρες, που θα αυξάνει τους έμεσους φόρους. Ποιες είναι αυτές, ποιες είναι αυτές οι αυξήσεις. Αύξηση των ΦΠΑ από 23% σε 24%. Αύξηση που θα ισχύσει από 1η Ιουλίου. Αύξηση σε όλες τις τιμές των καυσίμων. Σε όλες αφού θα επιβληθεί αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όχι μόνο στο πετρέλαιο, όχι μόνο στο, στη βενζίνη, αλλά και στο πετρέλαιο και στο υγραέριο και στο ντίζελ και παντού. Θα υπάρξει αύξηση τέτοια η οποία θα, καταστεί, θα καταστήσει ακόμα και την πετρελαιοκίνηση ακόμα πιο επαχθή. Αυτό θα γίνει από 1η Ιουνίου. Αύξηση στο φόρος στις, στις που παίζονται στο στοίχημα, στο λότο, στο, στο τζόκερ και το καθεξής. Φόρος στον καπνό και στα τσιγάρα. Φόρος στα ποτά, στα αλκοολούχα. Φόρος στην πύρα. Φόρος στον καφέ. Για πρώτη φορά θα επιπλέον φόρος και στον καφέ. Αλλαγή των το, τελών γιώτα που θα αυξηθούν για τα χαμηλότερου κυβισμού. Φόρο στη συνδρομητική τηλεόραση, στην ΟΤΕ TV και στην Νόβα. Φόρος στι ευρυζωνικέ συνδέσεις, δηλαδή στο ίντερνετ. Φόρος στην κινητή τηλεφωνία. Επιπλέον φόρο. Όλα αυτά είναι αυξήσει ήδη φυσταμένων φόρων, οι οποίοι θα αυξηθούν και άλλο. Οι φόροι αυτοί θα εφαρμοστούν σταδιακά, άλλοι, άλλοι από την 1η Ιουνίου, άλλοι από την 1η Ιουλίου, άλλοι από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Δηλαδή αυτό το εύρος των νέων, της νέας καταιγίδας των φόρων δεν θα γίνει αμέσως όλοι, αλλά θα γίνει σταδιακά μέχρι τις αρχές του νέου έτους. Φόροι, εισφορές, ε, μειώσεις συντάξεων, μειώσεις εφάπτυξης, κατάργηση του εκας. Όλα αυτά έχουν ήδη ψηφιστεί, έτσι. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις έχουν ήδη ψηφιστεί. Και βέβαια, μέσα σε αυτά που συμφωνήθηκαν χθε στο Eurogroup, δεν σας το λένε, είναι και μείωση στη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχουν και μειώσεις μισθών δημοσίων υπαλλήλων. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσο και σε ποιους θα μειωθούν, αλλά θα υπάρξουν. Αυτό το λέω για να καταλάβετε τι συμφωνήθηκε χθες το βράδυ στο Eurogroup. Αυτά θα γίνουν. Και το πιο σημαντικό όλων, πέραν των 5,8 αυτών δισεκατομμυρίων που μονίμως επιβάλλονται στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική αγορά, έρχεται και το λαγόμενο τέταρτο μνημόνιο, το μνημόνιο Κάβα, όπως προσφυώς κάποιοι το απεκάλεσαν, με τον λεγόμενο κόφτη, αυτόματος κόφτης, που θα μας κόβει, όχι τα ύπατα, που θα μας κόβει τις δαπάνες. Εάν η Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2018 δεν μπορεί να έχει τα δημοσιονομικά πλεονάσματα πρωτογενώς του 3,5% του ΑΕΠ, τότε θα μπαίνει αυτός ο αυτόματος κόφτης και θα κόβονται δαπάνες από το δημόσιο. Σε συντάξει, σε μισθού, σε κοινωνικό κράτο, όπου δει με την εξαίρεση ορισμένων επιδομάτων, όπω το επίδομα ανεργία και με την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών. Όλα τα άλλα θα κόβονται. Ποια ακριβώ θα κόβονται, μέλλει να συμφωνηθεί μέσα στι επόμενε εβδομάδε μεταξύ ελληνική κυβέρνηση και Eurogroup. Αυτό θα γίνει όμω, θα το μάθουμε μέχρι τέλου του μηνό, γιατί στι 24 Μαου, δηλαδή σε 15-14 μέρες από σήμερα, σε δύο εβδομάδες, θα έχουμε το νέο Eurogroup, στο οποίο θα αποφασιστεί πώς θα ενεργοποιηθεί το νέο αυτό πακέτο μέτρων, το οποίο, όπως μάθαμε, δεν θα διαρκέσει ένα και δύο και τρία χρόνια. Θα είναι μόνιμες οι περικοπές που θα γίνονται και θα διαρκέσει επί δεκαετίες, όσο υφίσταται και το χρέος. Επί δεκαετίες. Δηλαδή, Κάθε χρονιά, αν δεν πιάνουμε το στόχο του 3,5% δημοσιονομικού πρωτογενούς πλεονάσματος, τότε θα πέφτει κόφτης. Για κάθε χρονιά, επί δεκαετίες. Όσο υπάρχει το χρέος. Και θα περιορίζονται ακόμα οι Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που λέω. Για κάθε χρονιά που δεν έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, θα πέφτει ο κόφτης. Ο κόφτης μπορεί να πέσει... Και μέχρι το 2018, εάν δεν πιάσουμε τα συμφωνηθέντα για το δημοσιονομικό πρωτογενές πλεονάσμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Το 2018, την πρώτη πρώτη του 2018, η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωτογενές πλεονάσμα 3,5% του ΑΕΠ. Δηλαδή σε 1,5 χρόνο από τώρα. 3,5% του ΑΕΠ, με το υφιστάμενο ΑΕΠ, το συρρυκνωμένο, το μαζεμένο, το καταβαραθρωμένο, που είναι περίπου 175 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αυτό το πλεόνασμα πρέπει να είναι πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ με το εφιστάμενο. Αν τυχόν αυξηθεί το πλεόνασμα, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αν αυξηθεί το ΑΕΠ, θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερο το πλεόνασμα. Δηλαδή πάνω από 6-6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα στην ελληνικό κράτος σήμερα. Όχι βέβαια, δεν υπάρχουν. Πού να βρεθούν. Το σύνολο, το σύνολο των εσόδων το 2015 του ελληνικού κράτους ήταν 43 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ούτε 44 δισεκατομμύρια. Από αυτά, τα 32 περίπου πήγαν σε μισθούς και συντάξεις. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 6 δισεκατομμύρια του πρωτογενούς πλεονάσματος, δεν μένει τίποτα. Ούτε για κοινωνικό κράτο, η υγεία, η παιδεία, οι ένοπλε δυνάμει, τίποτα, τίποτα. Δεν μένει τίποτα. Άρα μοιραία θα πηγαίνουμε σε περικοπέ μισθών και συντάξεων. Δεν θα υπάρχει άλλο τρόπο. Ο μόνο τρόπο που θα μπορούσε να αλλάξει αυτό είναι να αναπτυχθεί φοβερά η οικονομία, να αρχίζει να αποδίδει φόρου, πολύ περισσότερου από αυτού που πληρώνουμε σήμερα εμεί οι Έλληνε και υδροκοπάμε για να του πληρώσουμε. Και μόνο τότε θα μπορούσε να σωθεί. Αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι εφικτό σε αυτή την παρούσα φάση και δεν είναι εφικτό με αυτό το φορολογικό σύστημα που επικρατεί σήμερα στη χώρα και που διώχνει όλους που θα ήθελαν ενδεχομένω να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία, τους διώχνουν στο εξωτερικό. Είναι βέβαιο ότι όχι μόνο ανάπτυξη, αν δεν θα πάμε έτσι, αλλά σε νέα συρρήκνωση, σε νέα ύφεση θα μπει η οικονομία στο προσεχές μέλλον. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε τι συμφωνήθηκε χθε στο Eurogroup. Γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο ίδιο προσωπικά ο υπουργό, ο κύριο Τσακαλώτο, αυτό ο αρχιψεύτερο ο κύριο Τσακαλώτο, που έλεγε ότι αν μειωθεί και άλλο κάτω από 90, 9.000 το αφορολόγητο, θα παρετηθεί. Και φυσικά δεν παρετήθηκε, όχι μόνο δεν παρετήθηκε, αλλά φέρνει και νέου νόμου και νέου επιβαρυντικού για την οικονομία και για το λαό τη νόμου. Αυτό ο κύριο Τσακαλώτο πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει προφανώ γιατί παραμένει υπουργό και δεν έχασε το λουφέ, δεν έχασε το λουφέ τη εξουσία. Αλλιώ θα έπρεπε να είχε αυτοκτονήσει ο κύριο Τσακαλώτο με αυτά που συμφώνησε χθε στο Eurogroup. Αν είχε τσίπα πάνω του, προφανώ η τσίπα ελείπει από του ανθρώπου, του Έλληνε πολιτικού και δι' αυτού που μα κυβερνούν σήμερα. Και ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο πέραν όλων αυτών που συμφωνήθηκαν και που θα είναι άκρος επιβαρυντικοί για την ελληνική οικονομία, ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο σε αυτό που εναπόθεται ο κύριος Τσίπρας όλο του το σχέδιο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην ελάφρυνση του χρέους. Όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτού έρθει στην εξουσία το Ιανουάριο του 2015, υποσχόταν μέσα σε όλες αυτές τις ιδέες και τις ψέματα που μας έχει πει, υποσχόταν μια γενναία, ένα γενναίο κούρεμα, μια, μεγάλη, δια, μια διαγραφή του μεγάλου μέρους του χρέους. Το θυμάστε πολύ καλά. Αυτό δεν υπήρχε σιριζέος σε οποιοδήποτε τραπέζι και εδώ σε αυτό το τραπέζι, σε εκπομπές που έκανα εγώ, ο Πάκης, ο Παυλόπουλος και οι άλλοι, δεν υπήρχε σιριζέος που να μην έλεγε πριν από τις 15 Ιανουαρίου, αλλά και μετά τις 15 Ιανουαρίου για ένα διάστημα, περί γενναία κουρέματο, περί διαγραφή του μεγαλύτερου μέρου του χρέου. Ούτε ένα. Ήταν η κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα χρόνο. Σήμερα θέμα κουρέματο δεν υπάρχει. Χθες για πρώτη φορά επισήμως το Eurogroup στην απόφαση που έλαβε δηλώνει λιτός και κατηγορηματικός ότι θέμα κουρέματος δεν υπάρχει. Η ελληνική το ελληνικό χρέος δεν πρόκειται να κουρευτεί. Σε καμία περίπτωση. Τι θέμα υπάρχει. Οποιαδήποτε ελάφρυση του χρέους δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνεται προϊόντος του χρόνου ανάλογα με τις δυνατότητες που θα έχει η οικονομία να πληρώνει τα χρέη της και ανάλογα με την α, ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης, σε κάστον της ελληνικής κυβέρνησης, να υλοποιεί αυτά τα οποία συμφώνησε με τους δανειστές μας. Εάν δεν πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, δεν θα γίνεται και λάθος του χρέους. Εάν τους πετυχαίνει, θα γίνεται μια ελάφρυση, ποια δηλαδή ελάφρυση, ανάλογα με τη χρονιά. Τώρα μπορεί να πληρώσει τόσα, θα τα πληρώνει. Τώρα δεν μπορεί να πληρώσει τόσα, αλλά έκανε τις μεταρρυθμίσεις, δεν θα τα πληρώνει και θα τα μεταφέρουμε για τον επόμενο χρόνο. Κάπως έτσι θα γίνεται. Αυτό συμφωνήθηκε χθε στο Eurogroup. και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα είναι σε μνημόνιο για πάντα για πάντα όσο διαρκεί η αποπληρωμή του χρέους που από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί να πάρει και 50 χρόνια μπορεί να πάρει και παραπάνω εμείς και τα δικά μας παιδιά δεν πρόκειται να ξαναδούν Ελλάδα χωρίς μνημόνιο το κάνουμε αυτό σαφές δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει Ελλάδα χωρί μνημόνιο στα χρόνια τα δικά μα και στα χρόνια των παιδιών μα. Γιατί σε 70 χρόνια δεν ξέρω αν θα ζουν ούτε τα παιδιά μα, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που σας λέω τώρα. Νομίζω ότι μπορείτε. Γιατί είστε έξυπνοι άνθρωποι, καταλαβαίνετε αυτά που σας αναλύω και μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτά Συμφωνήθηκαν χθε το βράδυ στο Eurogroup. Προφανώ ο κύριο Τσίπρας και ο κύριο Τσακαλώτο, που έχουν πλήρη άγνοια ω κομμουνιστές που είναι των, των οικονομικών, αυτοί ζουν σε έναν άλλο δικό του κόσμο οι κομμουνιστέ. Γι' αυτό και όπω ξέρετε, όπου έχει επιβληθεί ο κομμουνισμός στον κόσμο, έχει φέρει εξαθλίωση και αυταρχισμό, όπως συνέβη, και ουσιαστικά κατέρευσε, όπως συνέβη στη Σοβιετική Ένωση, στην Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ανατολική Γερμανία, στην Κούβα. Παντού ο κομμουνισμός κατέρευσε. Σε ορισμένες χώρες όπως η Κίνα αναγκάστηκε να γυρίσει και να γίνει καπιταλιστικός κομμουνισμός. Σε άλλες χώρες έχει επιβάλει μια στιγμή δικτατορία όπως η Βόρεια Κορέα. Εκεί έχουμε τα παραδείγματα του κομμουνισμού της αριστεράς που έχει κυβερνήσει. Και όπου έχει κυβερνήσει η κομμουνιστική αριστερά, τα πράγματα ήταν καταστροφικά για τις χώρες στις οποίες κυβέρνησε. Ούτε με ένα παράδειγμα δεν υπάρχει που να πήγε καλύτερα μια χώρα με κομμουνιστική κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν και ο κύριος Τσακαλώτος, οι οποίοι δεν διαθέτουν σαφή γνώση των οικονομικών παρά το γεγονό ότι ο κύριο Τσακαλώτο είναι καθηγητή οικονομικών, είναι των μαρξιστικών οικονομικών, τη μαρξιστική φιλοσοφία είναι καθηγητή κύριο Δεν ξέρει πραγματικά οικονομικά, γιατί όποιοι είναι, γνωρίζουν πραγματικά οικονομικά δεν είναι μαρξιστέ, έτσι. Δεν ξέρουν πώ λειτουργούν οι αγορέ, δεν ξέρουν πώ λειτουργεί το διεθνέ σύστημα τη οικονομία. Ο κύριο Τσίπρα λοιπόν και ο κύριο Τσακαλώτο πανηγυρίζουν για την χθεσινοβραδινή Απόφαση του Eurogroup που είναι αυτή η άτακτη υποχώρηση σε όλα έναντι των δανειστών. Την οποία σας την περιέγραψα, νομίζω, σαφέστατα και αναλυτικά στα, στα προηγούμενα λεπτά. Πανηγυρίζουν ο κύριος Τσάκαλου. Πανηγυρίζει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί. Γιατί έκανε μια τρύπα στο νερό. Και τώρα θα χρειαστεί αυτή η κύριη, αφού περάσουν τις νέους νόμους, το νόμο για τα κόκκινα δάνεια, το νόμο για την, για την, για την αύξηση των έμεσων φόρων, το νόμο για τις μειώσεις της μισθοδοσίας στο δημοδιο, δημόσιο τομέα, το νόμο για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και φυσικά για το μεγάλο θέμα που λέγεται αυτόματος κόφτης, για το πακέτο, για το τέρτο μνημόνιο, το, το μνημόνιο Κάβα, όπως έχει ονομαστεί, για το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Θα αποκρυσταλωθούν, θα αποσαφινιστούν λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Άλλωστε, μεθαύριο Πέμπτη θα υπάρξει και έκτακτο Euro Working Group για να διευθετήσει λεπτομέρειες πώς θα λειτουργήσει αυτός ο αυτόματος κόφτης και πώς θα έρθει στην στο Eurogroup τη 24η Μαου για να συμφωνηθεί ή όχι, γιατί μπορεί και στι 24 Μαου να μην συμφωνηθεί, να μην υπάρξει οριστική συμφωνία και να υπάρχουν και άλλε λεπτομέρειε και άλλε απαιτήσει, ιδίω αν τι απαιτήσει αυτέ τι εγείρει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, το οποίο δεν ερωτήθηκε για την χθεσινή απόφαση του Eurogroup. Μπορεί να έρθει τώρα το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και να πει ότι εμένα δεν μου αρκούν. Αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν χθε στο Eurogroup. Δεν ξέρουμε ακόμα πολλά πράγματα είναι στον αέρα. Και συνεπώς, εάν στις 24 Μαΐου δεν, επαναλαμβάνω, αν στις 24 Μαΐου δεν υπάρξει οριστική συμφωνία για την πρώτη αξιολόγηση, μετά από αυτή την λέλαπα, μετά από αυτό τον χήμαρο των επώδυνων μέτρων για τον ελληνικό λαό, τότε υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας για την ελληνική οικονομία. Κάποιοι λένε ότι αυτό το, το, το πρόβλημα ρευστότητα μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και από τις αρχές Ιουνίου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι οριστικά θα εμφανιστεί προς το τέλος Ιουλίου όταν χρειαστεί να πληρωθούν οι μεγάλες δόσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενοι μήνες είναι πάρα πολύ κρίσιμοι γιατί όπως είχε πει ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος πριν από μήνες, εάν περάσει και ο το Πάσχα των Ελλήνων. Και δεν υπάρχει συμφωνία, τότε καήκαμε. Και το Πάσχα των Ελλήνων πέρασε και συμφωνία ακόμα δεν υπάρχει παρά την τρομακτική υποχώρηση της κυβέρνησης σε όλα όσα απαιτούσαν οι δανειστές. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Δεν μπορώ να σου πω μεταβιότητες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα απογίνουμε. Το βέβαιο είναι ότι αν ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, θα πάρουμε κάποια χρήματα, τα οποία θα κλείσουν κάποιες τρύπες που χρειάζονται, θα δημιουργηθεί μια τεχνική, τεχνητή, πρόσκαιρη όμως, ανάταση στην οικονομία, αλλά μέχρι εκεί. Το φθινόπωρο θα είμαστε πάλι χωμένοι στη λάσπη ξανά. Διότι η οικονομία δεν πρόκειται να αποδώσει δεν πρόκειται να λειτουργήσει και σίγουρα δεν πρόκειται να αναπτυχθεί με τους υπερβολικούς φόρους που επιβάλλουν ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Καμένος. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο. Υπό τις συνθήκες αυτές, φίλες και φίλοι, και με δεδομένο, γιατί αυτό ίσως το έχουν ξεχάσει πολύ, ότι μετά την πρώτη αξιολόγηση της οικονομίας, εκεί προς τα... θα το καθυστερήσουν βέβαια όσο μπορούν, αλλά προς το τέλος του φθινοπόρου, έστω στις αρχές ε, του νέου έτους, έρχεται η δεύτερη αξιολόγηση. Και εκεί θα έρθουν οι δανειστές και θα μας πούν τι μέτρα έχετε επιβάλει, φόρους. Οι φόροι δεν απέδωσαν από ό,τι βλέπουν. Τι μέτρα έχετε επιβάλει, εισφορές. Οι εισφορές δεν απέδωσαν από ό,τι βλέπω. Τότε ενεργοποιείται το κόφτης και κόβουμε από τι δαπάνε του δημοσίου, δηλαδή μισθού και συντάξει. Επιπλέον των όσων μειώσεων έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή πρόκειται να θεσμοθετηθούν με στι επόμενε ημέρε. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο που θα συμβεί εκεί, κοντά στο τέλο στο τέλο Φθινοπόρου, έστω τον Γενάρη Φλεβάρη του 2017. Το αργότερο, γιατί και τότε θα ξαναπέξει η κυβέρνηση ένα πάλι ένα συγκρουσιακό με του εταίρους μας και δανειστές μας κλίμα, παιχνίδι. Θα αποτύχει φυσικά, θα τα την τελευταία στιγμή για να πάρει τα χρήματα της δεύτερης αξιολόγησης και φυσικό είναι ότι θα ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα είναι ακόμα πιο επιβαρυντικά για την ελληνική οικονομία. Και θα φέρουν και άλλους φόρους που και αυτοί οι φόροι δεν πρόκειται να εισπραχθούν απλώς που θα οδηγήσουν στην οριστική καταστροφή της μεσαίας τάξης, της ελεύθερη αγοράς, της ιδιωτική οικονομίας. Και ξέρετε, όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη, ότι σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει μεσαία τάξη, σε μια οικονομία που δεν υπάρχει ιδιωτικός τομέας, λειτουργικός, παραγωγικός, αποτελεσματικός, δημιουργικός, σε αυτήν την οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Μπορεί να υπάρξει μόνο καχεξία, μόνο ισοπαίδωση προς τα κάτω συνεχής. Όταν πάμε να καταστρέψουμε <coughs> τη μεσαία τάξη, όταν πάμε να καταστρέψουμε τη δημιουργική και παραγωγική οικονομία, θα έρθει η ώρα που δεν θα υπάρχουν χρήματα ούτε για μισθού, ούτε για συντάξει και των χαμηλών συνταξιούχων. Λέει ο κύριο Κατρούγκαλο ή ο κύριο Πετρόπουλο, ο υφυπουργό που τον άκουγα σήμερα, ότι σώσαμε τι χαμηλέ συντάξει. Ναι, τι έσωσε. Με ποιο κόστο όμω τη έσωσε. Καταστρέφοντα όσου παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη. Καταστρέφοντα όσου είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, όσου είναι επιχειρηματίε, ο μικρομεσαίοι, όσου είναι επενδυματίε. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα εισπραχθούν τα έσοδα από αυτού που περίμενε. Και άρα θα έρθει η ώρα που θα έρθουν οι δανειστέ και θα σου πούν μείωση και τι χαμηλέ συντάξει. Γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να έχει φαντασία μεγάλη για να το καταλάβει. Κοινή λογική να διαθέτει. Το καταλαβαίνει αυτό οποιοδήποτε. Προφανώ. Η κοινή λογική δεν είναι κοινή και πάντως δεν είναι κοινή μεταξύ των κυβερνώντων. Ο κύριο Τσίπρας, ο κύριο Κατρούγκαλος, ο κύριο Πετρόπουλο, ο κύριο Τσακαλώτο, αυτά που σα εξηγώ εγώ τώρα δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Δεν μπορούν. Δεν είναι ικανοί να τα καταλάβουν. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω, φίλες και φίλοι, ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ. Και γι' αυτό είμαι πάρα πάρα πολύ προβληματισμένος. Πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Βλέπω να έρχονται πολύ δύσκολες ώρες. Ήδη σας έχω πει ότι στην οικονομία, την ιδιωτική οικονομία, την πραγματική οικονομία της χώρας, που δεν εξαρτάται από μισθού του δημοσίου και από συντάξει. Έχει πέσει λέλαπα του τελευταίου μήνε. Δεν κινείται τίποτα. Υπάρχει τρομακτική έλλειψη ρευστότητα. Μπορεί αυτό το αυτό το φοβερό, φοβερή κατάσταση, φοβερά καταθλιπτική κατάσταση στην οικονομία να διασκεδαστεί, αν πάρουμε τα λεφτά της πρώτη αξιολόγηση για λίγο καιρό, αλλά μετά τον καλοκαίρι, μετά το φθινόπωρο που θα έχει ολοκληρωθεί και η τουριστική σεζόν που ελπίζουμε ότι θα αποδώσει κάτι, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Γιατί με του υπερβολικούς φόρους, με τις υπερβολικές εισφορές με το αντικίνητρα που θέτει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη της οικονομίας, τα τρομακτικά αντικίνητρα που θέτει, είναι βέβαιο ότι η χώρα οδηγείται στον κρεμό. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, φοβάμαι πολύ ότι ζει σε άλλο κόσμο και δεν καταλαβαίνει στοιχειοδός οικονομία. Και οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Δεν τα καταλαβαίνει. Δεν τα αντιλαμβάνει. Μου λένε κάποιοι, μα δεν θα αντιδράσουν οι βουλευτές, θα δεχθούν οι 153 σε αυτή την κατάσταση. Ναι, θα τη δεχθούν. Πιστεύετε πολύ ότι υπάρχει περίπτωση ο κύριος Καμένος να εγκαταλείψει το Υπουργείο Οικονομικών Άμυνα. Θα δώσει και τη ζωή του για να παραμείνει εκεί πέρα και να φοράει στολέ παραλλαγή και στολέ ναυάρχου, στρατάρχη οτιδήποτε άλλο και να το παίζει αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεων. Θα τα δώσει όλα για να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Πιστεύετε εσεί ότι ο κύριο Παπαχριστόπουλο, που βλέπετε συχνά και εδώ στο Blue Sky, ο βουλευτή των γραμματέα, τι είναι, τον Ανέλ, ότι θα παραδώσει ποτέ την έδρα του. Θα εγκαταλείψει ποτέ τη Βουλή. Τώρα που μπήκε στη Βουλή, θα μείνει στη Βουλή γατζωμένο με νύχια και με δόντια. Πιστεύετε ότι οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, που οι περισσότεροι εξ αυτών είναι ανεπάγγελτοι ή είναι συνταξιούχοι, μισθωτοί του δημοσίου κλπ. Θα χάσουν το λουφέ της εξουσίας που διόρισαν τη μάνα τους, την ξαδέλφη τους, τη θιά τους, ε, τον μπατζανάκη ε, μπατζανάκι τους στο δημόσιο. Θα χάσουν αυτό το λουφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ντιλιβερά που σα έλεγα που έγινε βουλευτή να ξαναγυρίσει στον Ντιλιβερή. Δεν ξέρω αν θα τον παίρνουν κιόλα ξανά. Δεν υπάρχει αυτοί θα μείνουν εκεί πέρα, θα τους λέει ο Τσίπρας σίκο, θα σηκώνονται. Θα τους λέει κάτσε, θα κάθονται. Θα τους λέει θα περνάτε αυτό το νόμο, θα λέμε ναι. Έρχεται, θα λένε πα, διάφορες ανοησίες, έρχεται η ανάπτυξη, τώρα περάσαν τα δύσκολα, τώρα, τώρα, τώρα όπου να είναι φεύγουμε από τα δύσκολα, έρχεται η ανάπτυξη, βγαίνουμε από τα μνημόνια, όπως σας εξήγησα από τα μνημόνια δεν βγούμε ποτέ, σας το εξήγησα μόλις προηγουμένω. ποτέ. Αυτό αποφασίστηκε χθε στο Eurogroup. Ποτέ. 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 Λοιπόν, αυτά... Ε, αυτά λοιπόν, πιστεύετε ότι θα υπάρχει κανείς από αυτού που θα φύγει. Όχι. Θα το κρατήσουν με νύχια και με δόντια να μένουν στην εξουσία όσο μπορούν. Άλλωστε, η ιστορία της αριστεράς παγκοσμίως είναι αυτή ακριβώς. Δεν εγκαταλείπουν ποτέ την εξουσία που απέκτησαν. Κάποτε η αριστερά προσπάθησε να πάρει την εξουσία με τα όπλα. Προκαλώντας τον εμφύλιο πόλεμο του 1946-1949. Ευτυχώς, παρά τα τρομακτικά λάθη που έγιναν και τον διχασμό των Ελλήνων τότε, υπήρξαν κάποιοι συνετοί Έλληνες που βάλαμε το παρελθόν και τον εμφύλιο πόλεμο πίσω μας και είπαμε να κοιτάξουμε ενωμένοι το μέλλον. Δυστυχώ αυτό δεν ισχύει για όλους. Υπάρχουν κάποιοι και στην ακραδεξιά και στην ακραριστερά που θέλουν να επαναλάβουν εποχές εμφυλίου πολέμου. Εμείς δεν θα τους το επιτρέψουμε. Η Ελλάδα πρέπει να πορευθεί ενωμένη χωρίς διχασμούς. Χωρίς ε, ανα, αναφορέ στο παρελθόν. Το μέλλον πρέπει να κοιτάμε και όχι το παρελθόν. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μια ελεύθερη, δημοκρατική, δυτική, ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι βέβαιο. Θα προσπαθήσουν κάποιοι να το εμποδίσουν. Υπάρχουν δυνάμει δυστυχώ και στην άκρα δεξιά και στην άκρα αριστερά που το επιδιώκουν. Και είναι βέβαιο επίση πω η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα θα προσπαθήσει να κρατήσει την εξουσία για του λόγου που σα ανέλησα με νύχια και με δόντια. Εδώ όμω υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και σα το λέω ευθέω. Την παραβίαση του συντάγματο την παραβίαση του πολιτεύματος δεν θα την ανεχθούμε από κανένα. Η Ελλάδα είναι μια φιλελεύθερη, ανοιχτή, δημοκρατική χώρα όπως είναι οι περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου. Της Δυτικής Ευρώπης, της Ινωμένου, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και καθεξής. Η Ελλάδα θα παραμείνει στο δυτικό κόσμο ως μια ελεύθερη, δημοκρατική χώρα. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το καταργήσει. Και ελπίζω κανείς να μην προσπαθήσει να το καταλύσει. Δεν ξέρω λοιπόν πότε θα γίνουν εκλογές. Μπορεί η κυβέρνηση αυτή να προσπαθήσει να παραμείνει στην εξουσία μέχρι τέλους της τετραετίας, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019. Μπορεί. Μπορεί. Είναι πιθανόν. Ελπίζοντας ότι με κάποιο μαγικό τρόπο και με την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων, κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει η οικονομία και να διεκδικήσει και νέα εκλογή το 2019. Οι Έλληνε όμω, που φάγαμε πολύ κουτόχορτο, φάγαμε πολύ σανό όλο αυτό το διάστημα με τα ψέματα που μα έχουν πει κατά καιρού οι πολιτικοί μα και ιδίω οι τελευταίοι του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι μέσα από αυτήν την οδυνηρή, σκληρή εμπειρία που ζούμε τώρα με την κυβέρνηση αυτή, που μας εξαπάτησε, θα βάλουμε μυαλό. Και ξανά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανένα να μας κοροϊδέψει με ψέματα. Σε κανέναν. Αυτό το απευθύνω σε εσά σαν ευχή και κατάρα. Αν θέλουμε η πατρίδα μας να έχει μέλλον, αν θέλουμε η Ελλάδα αυτή να πάει μπροστά ξανά, πρέπει να μην ξαναπιστέψουμε σε ψέματα και σε απάτες, σε, μαγικούς, σε μαγικές λύσεις, σε σωτήρες και σε μεσίες. Μεσσίας ήταν ο Ιησούς Χριστός, μέχρι εκεί. Έκτοτε δεν υπάρχει άλλος Μεσσίας. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Δεν υπάρχουν απομηχανείς θεοί. Εμείς οι ίδιοι, εμείς οι Έλληνες, θα σώσουμε και τον εαυτό μας και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση υπεύθυνων ανθρώπων που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να σώσουμε τους εαυτούς μας. Πώς? Καταπολεμώντας την γραφειοκρατία και την διαφθορά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που έχει χτυπήσει κόκκινο. αναμορφώνοντας τη δικαιοσύνη. Που σήμερα, δυστυχώς, δεν αποδίδεται και πάντως δεν αποδίδεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους Έλληνες πολίτες. Αλλάζοντας το φορολογικό σύστημα της χώρας. Αυτό το φορολογικό σύστημα των υπερβολικών φόρων που εξαθλειώνουν την μεσαία τάξη και που αλλάζει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, και προκαλεί μια απίστευτη αβεβαιότητα σε όλους μας, αυτό το φορολογικό σύστημα δεν επιτρέπει σε κανέναν από εμά να σώσει ούτε την εαυτό του, ούτε τα παιδιά του, ούτε την οικογένειά του, ούτε τι μελλοντικέ γενιέ, ούτε την πατρίδα φυσικά. Εγώ θέλω και αυτός νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα, λιγότερο αλλά αποτελεσματικότερο κράτος, λιγότερους φόρους, λιγότερο λαϊκισμό, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη δικαιοσύνη. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα μας σήμερα για να μπορέσει να ανακάμψει, για να μπορέσει να λειτουργήσει και πάλι για να μπορέσουν οι δυνάμεις του Έλληνα να απογειωθούν. Το δαιμόνιο του Έλληνα, για το οποίο μαθαίναμε όταν είμαστε μικροί, να ξαναλειτουργήσει. Αυτό όμως, αυτό το όραμα που έχω για την Ελλάδα, δεν το έχει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας θέλει περισσότερους φόρους. Το είπε άλλωστε χθε στην εκπομπή ενικός του Νίκου Χατζινικολάου, ο κύριος Κατρούγκαλος. Αν χρειαστεί να μειώσουμε συντάξεις, δεν θα μειώσουμε κι άλλου συντάξει, θα βάλουμε κι άλλου φόρου. Το είπε. Δεν θέλει. Οι άνθρωποι είναι κομμουνιστέ, θέλουν φόρου μόνο. Φόρου όμω που δεν αποδίδουν και επειδή δεν αποδίδουν θα οδηγήσουν σε μείωση ακόμα μεγαλύτερη των συντάξεων. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κ. ο κ. Ο ίδιο περηφανεύεται πω ήταν κνήτη. Πώ να το καταλάβει. Πώ να το καταλάβει ο και έγινε καθηγητή πανεπιστημίου, επειδή ήταν Κνήτη. Και επειδή το σύστημα, το κομμουνιστικό στα πανεπιστήμια είναι πανίσχυρο, τον εξέλιξε ο καθηγητή. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ξέρω ότι είναι σκληρέ οι αλήθειε που σα λέω, αλλά αυτέ είναι οι αλήθειε. Οι αλήθειε πλέον πρέπει να λέμε, είναι σκληρέ, αλλά πρέπει να τι λέμε. Αυτό ο ψευτοκαθοσπρεπισμό που ίσχυσε τόσα χρόνια, δεν μα επέτρεψε να δούμε την πραγματικότητα, και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτά τα χάλια που είμαστε σήμερα. Ο κύριο Κατρούγκαλο λοιπόν θέλει περισσότερου φόρου, περισσότερε τι Ο κύριο Τσίπρα θέλει το ίδιο, ο κύριο Τσακαλώτο θέλει το ίδιο. Με αυτού του φόρου ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρχει. Όποιο έχει το μυαλό του στο κεφάλι, φεύγει στο εξωτερικό. Ξέρετε, όλοι θα ξέρετε γύρω σα πώ οι νέοι άνθρωποι, και όχι και τόσο νέοι, και μεγαλύτεροι, έχουν φύγει από την πατρίδα μα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να φεύγουν συστηματικά και σοριδών ψάχνουν να βρουν δουλειά ή να ψάχνουν να βρουν να κάνουν μια καινούρια δουλειά, μια καινούριο ξεκίνημα σε κάποια άλλη χώρα. Ακόμα και στη Βουλγαρία, ακόμα και στη Ρουμανία, ακόμα και στην Αλβανία. Γιατί εκεί πέρα οι συνθήκε είναι καλύτερε. Οι φόροι είναι χαμηλότεροι. Η γραφειοκρατία είναι περιορισμένη. Ακόμα και στη Βουλγαρία. Σε λίγο θα βλέπουμε τη Βουλγαρία να ανεβαίνει και εμεί να πέφτουμε. Αυτή θα είναι η κατάντια μας. Αυτή θα είναι η κατάντια μα. Και τα παιδιά μα ήδη πηγαίνουν στο εξωτερικό για δουλειά. Πηγαίνουν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Δανία, αν μπορούν. Στην Σουηδία, στην Βρετανία, αν μπορούν. Φεύγουν. Φεύγουν. Σε λίγο θα πηγαίνουν και στη Βουλγαρία να βρουν δουλειά. Γιατί εκεί πέρα θα υπάρχουν, εδώ θα υπάρχουν. Και εδώ τι θα μείνουν. Οι τεμπέλδες, οι άχρηστοι, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι πάλι. Αυτό θα μείνει στην Ελλάδα. Μια χώρα συνταξιούχων και τεμπέλινων θα μείνει η Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι θα έχουν φύγει. Αυτή την Ελλάδα θέλετε. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε. Όχι βέβαια. Και την ίδια ώρα έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα με την παρουσία χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στον τόπο μας που φαντάζομαι ότι θα αυξάνονται καθώς θα περνάει ο καιρός και θα μείνουν αμανάτες στην Ελλάδα, όπως σας είχα πει. Ήδη προετοιμαζόμαστε αυτοί που έχουν έρθει να μείνουν εδώ στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από την Ελλάδα. Σήμερα, παρεπιπτόντω θα το μάθατε ίσως, είχαμε κι άλλη μια δυσάρεστη τρομοκρατική επίθεση στο Μόναχο, όπου ένας Γερμανός πολίτης, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, δολοφόνησε μαχαιρώνοντας έναν Γερμανό έναν άνθρωπο στο μόναχο, φωνάζοντας παράλληλα «Αλαχ δηλαδή ο Αλάχ, ο Θεός είναι μεγάλος. Δεν πιστεύω ότι αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι άθλιες τρομοκρατικές ενέργειες που συνεχίζονται δυστυχώς στον δυτικό κόσμο, στις χώρε του δυτικού κόσμου, είναι συνέπεια του μουσουλμανισμού. Σέβομαι τον Ισλαμισμό, όπως σέβομαι κάθε θρησκεία, κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος και πρέπει να είναι ελεύθερος να λατρεύει όποιον Θεό θέλει. Εκείνο που δεν είναι στο όνομα του όποιου Θεού πρεσβεύει ο καθένας εξ ημών, να προσπαθεί να επιβάλλει με βίαιο τρόπο την πίστη του υπόλοιπου. Αυτό δεν το δέχομαι από κανέναν ούτε από χριστιανού. Και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια που κάνουν κάποιοι φανατικοί, πολύ φανατικοί μουσουλμάνοι να διχάσουν τον κόσμο μας ανάμεσα σε χριστιανούς, σε δυτικούς και σε μουσουλμάνους. Δεν ισχύει κατά τη αυτός ο διχασμός, αλλά αυτό προσπαθούν. Και επειδή το προσπαθούν και επειδή κάνουν αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στα ακροδεξιά κινήματα παντού στην Ευρώπη να ανεβαίνουν είδατε τι έγινε στην Αυστρία. Χτες στην Αυστρία κατέρευσε η κυβέρνηση του κυρίου Φάιμαν, ο οποίος ήταν ένας μετριοπαθής καγκελάριος. Είχαν πάρει οι Αυστριακοί, που είναι μια μικρή χώρα, μικρότερο πληθυσμό που της Ελλάδος έχει, είχαν πάρει 120.000 πρόσφυγες από πέρσι μέχρι φέτος. Διαπίστωσαν ότι ο αριθμός αυτός ήταν υπερβολικός και απειλούσε κατά την γνώμη πολλών Αυστριακών τον τρόπο ζωής τους. Και γι' αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση του κυρίου Φάιμαν να κλείσει τα σύνορα. Δεν την έστωσε όμως αυτό. Στις προεδρικές εκλογές που έγιναν πριν από μια εβδομάδα, το Πάσχα μας, στην Αυστρία επεκράτησε ο ακροδεξιός υποψήφιος. Πήρε ποσοστό πολύ μεγάλο. Δεν το περίμενε κανείς. Γιατί. Γιατί οι κοινωνίες που νιώθουν ότι βρίσκονται σε απειλή έχουν την τάση να γίνονται πιο συντηρητικέ, πιο ακραίε, να κλείνονται στο καβούκι του, μπα και μπορέσουν να διατηρήσουν τον τρόπο ζωή του. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και στην Αυστρία, σε μια πολιτισμένη χώρα, σε μια χώρα με μεγάλο πολιτισμό, με, με, με αξίε, με, με παράδοση, με υψηλό επίπεδο, με υψηλή ποιότητα ζωή. Η Βιέννη, όπω ξέρετε, έχει ψηφιστεί η καλύτερη πόλη παγκοσμίω για να ζει κάποιος. Και υπάρχουν κάποιοι στην Αυστρία που θεωρούν ότι η παρουσία των μεταναστών στον τόπο τους θα μετατρέψει τη Βιέννη σε Καμπούλ. Το γράφει και ο αυστριακός τύπος. Αυτό, αυτό θέλησαν να το εκφράσουν οι ψηφοφόροι βγάζοντας πρώτον και με διαφορά τον ακροδεξιό υποψήφιο, τον απόγονο του Χίτλερ, ως πρόεδρο της Αυστρίας στις τελευταίες προεδρικές εκλογές δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα υπάρχει και δεύτερος γύρος αλλά είναι σαφές είναι σαφές, σαφέστατο ότι η στροφή της Ευρώπης προς, το, προς την ακροδεξιά προς το κλείσιμο των συνόρων προς την εσωστρέφεια είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει και αυτές οι επιπτώσεις θα είναι οδυνηρές και για τη χώρα μας. Διότι και η χώρα μας θα χρειαστεί να λειτουργήσει διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Και η χώρα μας πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι ανοιχτή, μια κοινωνία που είναι ανοιχτή. Έτσι μάθαμε. Και σε αυτό το... Και δέχεται πολλές χιλιάδες ξένων στον τόπο της. Την ίδια ώρα, τα δικά μας τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, και όχι μόνο οι νέοι, αλλά και μεγαλύτερες ηλικία, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, επαγγελματίε, προσπαθούν να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν βρίσκουν μέλλον στην Ελλάδα και προσπαθούν να φύγουν. Σα κρύβω ότι αν ήμουν σε ηλικία τέτοια θα έφυγα και εγώ από την Ελλάδα. Δεν μπορώ να μείνω στην δεν ξέρουμε αν έχουμε δουλειά αύριο το πρωί. Δεν ξέρουμε τι μέλλον υπάρχει. Εγώ έκανα μια επιλογή για τον εαυτό μου να μείνω εδώ και να πολεμήσω, να αλλάξω την Ελλάδα. Από τους άλλους ανθρώπους δεν μπορώ να το ζητήσω αυτό. Δεν μπορώ να απαιτήσω από κάποιον να αγωνιστεί με αμφίβολα αποτελέσματα για να αλλάξει την Ελλάδα θέλει να σώσει τον εαυτό, θέλει να σώσει τα παιδιά του, γιατί αυτό φέρει στο εξωτερικό. Αλλά επαναλαμβάνω, αν από την Ελλάδα λείψουν οι ικανότεροι, λείψουν οι πιο μορφωμένοι, σε μια χώρα που έχει τρομερό δημογραφικό πρόβλημα, σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, 3 εκατομμύρια, εάν φύγουν τα νέα παιδιά, αν φύγουν οι παραγωγικέ ηλικίε και μείνουν εδώ μόνον οι δημόσιοι πάλι, οι συνταξιούχοι και κάποιοι Άχρηστοι, κάποιοι τεμπέλδε που δεν θέλουν να δουλέψουν ή που δεν έχουν τι ικανότητε να δουλέψουν σε κάποια παραγωγική εργασία. Πώ θα σωθεί αυτή η ατομό, Για πετε μου, πώ θα σωθεί. Υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμή έχουν φύγει από την Ελλάδα 300.000 άνθρωποι, ίσω και περισσότεροι, σε παραγωγική ηλικία. Και κατά τεκμήριο είναι οι καλύτεροι. Πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Ομολογώ ότι δεν ξέρω. Είμαι πάρα πάρα πολύ προβληματισμένο. Σα έχω πει κατ' επανάληψη ότι τα ίδια τα δικά μου τα παιδιά, ιδίω η κόρη μου που είναι η μεγαλύτερη, θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Δεν βλέπει προοπτική στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το κακέτσω το παιδί. Το καταλαβαίνω. Μου λέει πατέρα, με ποια είναι η ψυχή μου σε αυτή τη χώρα. Την πήγα στην ΑΣΟΕ, να τις δείξω το, 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 πανεπιστήμιο που θα μπορούσε να σπουδάσει. Και μου λέει, σε αυτό το πανεπιστήμιο θα να σπουδάσω. Αυτό, αυτή η κουρελαρία είναι πανεπιστήμιο. Με τους πάγκους των μαύρων μικροπολιτών απ' έξω. Και μέσα με όλη αυτή την κουρελαρία. Είναι πανεπιστήμιο αυτό. Τι να τη πω, ντράπηκα. Ντράπηκα για τα πανεπιστήμια που έχουμε φτιάξει. Που έχουμε επιτρέψει να φτιαχτούν στην Ελλάδα σήμερα. Τι να πω στο παιδί μου. Μου λέει, Θέλω να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω. Δηλαδή, δυστυχώ δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να σε στείλω στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υποθέτω ότι θα πάρει το πρώτο πτυχίο εδώ και αν είναι καλή, όπω νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή, θα προσπαθήσει να πάρει υποτροφή για να πάει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και να μείνει εκεί. Και αυτό μένα με πληγώνει. Αλλά την καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω. Δεν νιώθει ότι έχει πρόπτικες αυτή τη χώρα. Γι' αυτό αγωνίζομαι με νύχια και με δόντια να αλλάξουμε αυτή την πορεία. Η πορεία που ακολουθεί αυτή η χώρα με αυτή την κυβέρνηση είναι πορεία προς, το και, προς τον το κρεμό. Πορεία προς τον κρεμό είναι. Όποιος δεν το βλέπει, λυπάμαι αλλά είναι στραβός. Δεν ανέχουμε και αυτές τις δικαιολογίε, μα και οι παλιότεροι είναι καλύτεροι. Αυτά όλα είναι ξεπερασμένα. Ο κύριο Τσίπρα προχθέ παραδέχτηκε ότι ζήσει αυταπάτε. Το είπε ότι ζήσει αυταπάτε. Ο ίδιο το είπε. Ε, δεν θέλω κάποιο πρωθυπουργό που να μαθαίνει στο κασίδι το κεφάλι και να ζήσει αυταπάτε. Θέλω ένα δυνατό ηγέτη να πηγαίνει μπροστά και να έχει ξε... ξεκάθαρη εικόνα του πώ είναι τα πράγματα. Αυτό σου λένε ο κύριο Τσίπρα. Ο ίδιο του παραδέχτηκε ότι ζήσει αυταπάτε. Και συνεχίζει να μα λέει παραμύθια. Δεν θέλω έναν πρωθυπουργό που να αυτά αυταπάτε και να με εξαπατά. Θέλω έναν πρωθυπουργό που να μου λέει την αλήθεια και να έχει τη δύναμη και την ικανότητα να επιβάλλει την αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος. Το πούμε πάλι αύριο.